I'm back! Βασικά δεν είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο, είχα 2 εβδομάδες να κάνω βίντεο. Αλλά και πάλι δεν το συνήθιζα αυτό, έκανα συνήθως κάθε εβδομάδα βίντεο. Οπότε ναι, επέστρεψα για όσους δεν το είχαν καταλάβει, αν και το είχα γράψει και κάτω από το τελευταίο μου βίντεο. Έλειψα επειδή έγραφα Πανελλήνιες. Και σήμερα είπα να κάνω ένα βίντεο σχετικά με τις Πανελλήνιες, διότι μου το ζητήσατε πολύ, οπότε λέω γιατί όχι. Και ας ξεκινήσουμε. Για όσοι δεν το ξέρουν, ήμουν στην κατεύθυνση με τα οικονομικά και αποφάσισα δηλαδή να δώσω μόνο 4 μαθήματα, τα 4 υποχρεωτικά μαθήματα. Δηλαδή έδωσα έκθεση, μαθηματικά, οικονομία και πληροφορική. Να πω από την αρχή του βίντεο τώρα ότι πήγαινα φροντιστήρια μόνο σε έκθεση και μαθηματικά, προειδοποίηση. Θα πρότεινα σε κάποιον που είναι οικονομικά να πάει σίγουρα φροντιστήριο πληροφορική. Αυτή είναι η γνώμη μου, εννοείται αν μπορεί οικονομικά, αλλά ναι, εγώ το μετάνιωσα υπερβολικά πολύ που δεν πήγα πληροφορική. Το μετάνιωσα αρκετά αργά όμως και μετά εντάξει δεν μπορούσα να αλλάξω πολλά πράγματα. Γενικά ξεκίνησα τα φροντιστήρια, δεν έκανα θέρινα, ξεκίνησα τα φροντιστήρια από αρχές Αυγούστου και μέσα Αυγούστου. Ήταν διαφορετικές ημερομηνίες που ξεκινούσαν τα φροντιστήρια μου. Στην αρχή αγχώθηκα κάπως και λέω εντάξει, τρίτη ηλικίου, να βάλω τα δυνατά μου, τελειώνω του χρόνου και έβαζα αρκετά τους 2 με 3 μήνες. Όμως μετά δεν ξέρω τι πήγε στραβά πραγματικά, αλλά από Νοέμβριο, κάπου εκεί, ειδικά στα μαθηματικά, το έχασα. Διάβαζα αρκετά στα μαθηματικά σε σχέση με άλλες χρονιές και το Νοέμβριο δεν ξέρω, ίσως κάτι πήγε στραβά και από εκεί και πέρα δεν ήταν τόσο όσο διάβαζα από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβριο. Το πρόγραμμά μου γενικά ήταν να πηγαίνω κάθε μέρα σχολείο, παιδάκια με ενοχλείτε. Και το πρόγραμμά μου ήταν να πηγαίνω καθημερινά στο σχολείο, τις καθημερινές βασικά. Μετά γυρνούσα, θα καθόμουν λίγο, θα έτρωγα. Μετά θα διάβαζα και μετά λογικά είχα φροντιστήριο. Αλλά δεν είχα κάθε μέρα φροντιστήριο, από τα λίγα παιδιά της τρίτης ηλικίου που δεν είχα κάθε μέρα φροντιστήριο. Διότι δεν πήγαινα τα άλλα 2 φροντιστήρια. Και μετά γυρνούσα από το φροντιστήριο και κοιμόμουν. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς που γενικά ούτε κατάλαβα πότε πέρασε, δεν είχα τόσο άγχος μέχρι που ήρθε το Πάσχα. Και μετά που είχαμε τις διακοπές, είχα αρχίσει να διαβάζω, αλλά δεν διάβαζα πάλι τόσο όσο έπρεπε. Είχα διαβάσει οικονομία, είχα διαβάσει μαθηματικά και ας κρατήσουμε ότι δεν είχα διαβάσει πληροφορική. Το πρώτο μάθημα που έδωσα ήταν οικονομία. Την προηγούμενη μέρα δεν είχα αγχωθεί μέχρι που να έρθει το βράδυ. Δεν ξέρω μετά τι με έπιασε το βράδυ. Νομίζω ότι δεν ήταν τόσο η έκθεση που αγχώθηκα, γιατί σκεφτόμουν τα άλλα μαθήματα και όχι την έκθεση. Όσο και να πεις και να μην έχεις διαβάσει, θα πας στην έκθεση, θα γράψεις κάτι σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα μαθήματα. Εντάξει, πήγα έγραψε έκθεση. Μπορώ να πω ότι το θέμα ήταν για την ηλικία μας, για την τάξη μας. Το θέμα ήταν της τρίτης ηλικίου. Οι ασκήσεις ήταν. Εντάξει, οι ασκήσεις ήταν πολύ εύκολα. Και τα άλλα, η περίληψη και η έκθεση ήταν σε νορμάλ επίπεδα. Οπότε καλά άρχισαν. Λέω, α, ωραία, καλά πάμε. Τόσο καλά, δεν ξέρω ακριβώς πόσο θα έχω γράψει, αλλά περίπου έτσι υπολόγιζα να γράψω. Και μετά, σε 2 μέρες, τις 9 Ιουνίου, γράφαμε μαθηματικά. Δεν είχα υψηλές προσδοκίες, δηλαδή ήθελα ένα 10 να γράψω, ρε παιδιά. Ένα 10. Θα μιλήσω εγώ τι πιστεύω και όχι πώς ήτανε, απλά εγώ τι πιστεύω. Μπορώ να πω ότι τα μαθηματικά δεν ήταν εύκολα, ούτε θεωρία, γιατί είχε και κάποιες παγίδες, είχε και ένα ερώτημα που έπρεπε να το είχες κάνει, να το είχες δει κάπου στο φροντιστήριο ή κάτι τέτοιο. Ούτε το σωστό λάθος κατά τη γνώμη μου και πάλι δεν ήταν τόσο εύκολο, αλλά επίσης δεν ήταν μόνο η δυσκολία, γιατί δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολα, αλλά ήταν και πάρα πολλά. Βασικά είπα πριν ότι ήταν δύσκολα και τώρα λέω ότι δεν ήταν δύσκολα. Ήταν κάποια δύσκολα, αλλά ήταν και αρκετά και δεν σου έφταναν 3 ώρες για να γράψεις όλα αυτά που ήθελες, ειδικά αν κάποιος τα ήξερε όλα. Από εκεί και πέρα αγχώθηκα ακόμα πιο πολύ να γράψω όσο ήθελα, πρέπει να γράψω καλύτερα στα άλλα. Και σκέφτηκα ότι στα άλλα δεν πήγαινα φροντιστήριο. Και λέω πώς θα γίνει να γράψω καλύτερα στα άλλα. Άρχισα να σκέφτομαι να πάω σε κάποια άλλη σχολή που έχει λιγότερα μόρια και άρχισα να ψάχνω εκείνες τις μέρες. Δεν θέλω πραγματικά να χώσω τον κόσμο τόσο πολύ, αλλά θέλω να σας πω ότι πρέπει να διαβάζουμε όλη τη χρονιά, έτσι ώστε στο τέλος να είστε χαλαροί και να μην είστε σαν εμένα. Ωραία! Μπράβο! Τέλος πάντων, τελειώνω τα μαθηματικά. Θα περιγράφουμε τη Δευτέρα,
στις 12 πληροφορική. Έκατσα, διάβασα όσο θεωρία μπορούσα, ασκήσεις, έκανα κάτι και μετά πήγα και έγραψα αρκετά χάλια. Και εκεί που έδωσα πληροφορική ήταν το ξέσπασμα. Δεν θέλω να πω απλά τι γινόταν στον εγκέφαλό μου και γενικά τι έγινε στο σπίτι μου. Είχα τρομερό ξέσπασμα και από εκείνη τη μέρα έλεγα, ωραία, δεν θα περάσω πουθενά. Μετά προσπάθησα να συγκεντρωθώ στην οικονομία, να λύσω ασκήσεις. Έγραψα και το τελευταίο μάθημα την Τετάρτη και επιτέλους τελείωσε. Δεν κάθισα να δω καν τις λύσεις και τα θέματα στην οικονομία. Ήθελα απλά να τελειώσει όλο το θέμα εδώ πέρα. Μόλις βγήκα από την τάξη, από την οικονομία, το είχα πάρει χαμπάρι από πριν και λέω, πειράζει που δεν θα περάσω το χρόνο πάλι. Αλλά όσο περνάνε οι μέρες, δηλαδή τώρα έχουν περάσει 2-3 μέρες, είμαι πιο normal, πιο ήρεμη. Λέω, εντάξει, θα βρω κάπου να περάσω και αν δεν περάσω, βλέπουμε αν ξαναδώσω. Γιατί στην αρχή είσαι τόσο απογοητευμένη που λες, εντάξει, πρέπει να ξαναδώσω. Αλλά μετά ξανασκέφτεσαι και λες, θέλεις να ξαναλες, θέλω να ξαναπεράσω όλο αυτό. Οπότε ναι, αυτό. Αυτή ήταν η εμπειρία μου. Σιγά-σιγά έχω αρχίσει να χαλαρώνω. Μπορείτε να το πείτε και συμβουλή, αν και δεν ξέρω κατά πόσο είναι συμβουλή, γιατί νομίζω ότι το ξέρετε όλοι, αλλά προσπαθώ να σας προτρέψω να το κάνετε σίγουρα. Εσείς που δίνετε φέτος πανελλήνιες, να διαβάσετε από την αρχή, να μπείτε δυναμικά και να συνεχίσετε δυναμικά. Αν βλέπετε ότι κάτι δεν καταλαβαίνετε, δεν μπορείτε να το καταλάβετε, να λύσετε κάποια άσκηση, προσπαθήστε να τη λύσετε. Και αν βλέπετε ότι η ζωή ζήσετε ξανά για να μην σας μένουν κενά. Και επίσης όταν βλέπετε ότι δεν καταλαβαίνετε κάτι, μην το αφήνετε για αύριο και για αύριο και για αύριο, γιατί έρχεται η μέρα το πανελληνία και λέτε γιατί τα άφησα για αύριο. Αυτό. Αυτό ήταν το βίντεο. Δεν ξέρω κατά πόσο την εξήγησα καλά την εμπειρία μου, αλλά αυτό είχα να πω. Μερικοί μου ζητήσατε να κάνω και βίντεο που να μιλάω για το άγχος, αλλά δεν μπορώ ούτε εγώ να το ελέγξω το άγχος μου. Θα σας βοηθήσω να ελέγξετε το άγχος σας εσείς. Δεν έβγαινε να κάνω κάτι τέτοιο. Από ό,τι είδατε, θα σας άγχωνα ακόμα πιο πολύ. Αυτό ήταν το βίντεο. Αλλά είχα να σας πω: οι πανελλήνιες δεν είναι το παν. Μπορείτε είτε να ξαναδώσετε, είτε να πάτε σε ένα ιδιωτικό, είτε να σπουδάσετε κάπου στο εξωτερικό, είτε γενικά να κάνετε κάτι άλλο. Αν αποτύχετε στις πανελλήνιες, εννοείται ότι δεν είστε αποτυχημένοι γενικά στη ζωή. Και ναι, αυτό ήταν το βίντεο.